Το Εργαστήριο Αγιογραφίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αριστοτέλης Κοζάνης, σε συνεργασία με καλλιτέχνες αγιογράφους της περιοχής μας, διοργανώνει έκθεση αγιογραφίας με θέμα «Αγιογράφοι του τόπου μας». Ο χώρος της έκθεσης είναι το φουαγέ της Νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης και θα διαρκέσει έως και τις 28 Φεβρουαρίου, ενώ τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, 18 του μηνός. Κυρία Σικαβάρα, μιλήσαμε μας για την έκθεση αγιογραφίας που έχουμε σήμερα εδώ. Είναι η τέταρτη χρονιά φέτος που κάνουμε έκθεση αγιογραφίας. Ξεκινήσαμε την πρώτη χρονιά δειλά 6 άτομα, σιγά σιγά γίναμε μεγάλη ομάδα με διεθνείς εκθέσεις σε Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία. Φέτος μας έδωσε τη δυνατότητα ο Δήμος, λόγω της καινούργιας βιβλιοθήκης, να εντάξουμε κάποιες δραστηριότητές μας. Οπότε σκεφτήκαμε να εντάξουμε μαζί με μας και κάποιους ντόπιους καλλιτέχνες, αγιογράφους που δεν έχουν τη δυνατότητα, λόγω ότι είναι επαγγελματίες, να κάνουν εκθέσεις στη βιβλιοθήκη. Και κάνουμε σε συνεργασία 2 εργαστήρια και 5 αγιογράφοι επαγγελματίες καλλιτέχνες. Επαγγελματίες. Η έκθεση μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή? Η έκθεση θα είναι από σήμερα, 18 Φεβρουαρίου, μέχρι 28. Οι ώρες λειτουργίας είναι ώρες βιβλιοθήκης, 8 με 8 το βράδυ. Να πούμε ότι βρίσκεται στο φουαγέ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Ναι, βρίσκεται στο φουαγέ. Είναι ένας μεγάλος χώρος, επισκέψιμος. Όποιος περάσει για κάποια άλλη να δει τη βιβλιοθήκη, θα περάσει σίγουρα και από το φουαγέ. Οι αγιογράφοι της Κοζάνης ειδικότερα είναι ονομαστοί και γνωστοί παντού. Είναι οι καλύτεροι αγιογράφοι που υπάρχουν. Και φαίνεται και από τα έργα τους. Λίγο για πείτε μας για τους καλλιτέχνες που έχουμε εδώ. Συμμετέχουν από τους καλλιτέχνες ο Δημήτρης ο Βάσος, ο Μάρκος ο Δούκας, το Εργαστήριο Βυζαντινής Αγιογραφίας της Ηλιάδου Ειρήνης, η κυρία Εφρανσία Πανταζή Παραλάνη και ο Ιωάννης Παπαδόπουλος και η κυρία Όλγα Παπαδόπουλου. Συμμετέχει ακόμη ο Δημήτρης Καλύβας, αγιογράφος.